Χριστιανοί μου και επηγής ειρήνη, με την σάρκωση του Λόγου επήλθε ειρήνευση, συμφιλίωση και καταλλαγή του επαναστατημένου ανθρώπου προς τον Θεό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα μας βοηθήσει να συνειδητοποιήσουμε τον αγώνα που πρέπει να κάνουμε για να ειρηνεύσουμε με τον Θεό, τον εαυτό μας και τον συνάνθρωπό μας. Αυτήν την ειρήνη να φυλάσσουμε, αδελφοί μου, όσο μπορούμε. Γιατί αυτή λάβαμε ως κληρονομιά από τον Σωτήρα μας, που γεννήθηκε σήμερα και μας έδωσε το πνεύμα της υιοθεσίας, με την οποία γινόμεθα κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Ας ειρηνεύουμε λοιπόν με τον Θεό, τηρώντας όσα είναι ευάρεστα σε Αυτόν. Την σοφρονσύνη, την φιλαλήθεια, την δικαιοπραγία, την καρτερία στις προσευχές και στις δεήσεις, άδοντες και ψάλλοντες εν τες καρδίες ημών και όχι μόνο με τα χείλη μας. Ας ειρηνεύουμε με τους εαυτούς μας, υποτάσσοντας την σάρκα στο πνεύμα, το σαρκικό φρόνημα στον νόμο του πνεύματος, εκλέγοντας να ζούμε όπως απαιτεί η συνείδησή μας και φροντίζοντας ώστε ο εσωτερικός μας κόσμος των λογισμών να κινείται με κοσμιότητα και καθαρότητα, διότι έτσι μόνο θα καταστήλουμε τον όντως εμφύλιο πόλεμο που διεξάγεται μέσα μας. Ας ειρηνεύουμε μεταξύ μας, ανεχόμενοι ο ένας τις αδυναμίες και τα λάθη του άλλου και συγχωρώντας αν τυχόν κάποιος έχει παράπονο από τον άλλο, όπως και ο Χριστός μας συγχώρεσε, και δείχνοντας μεταξύ μας ευσπλαχνία που πηγάζει από την μεταξύ μας αγάπη, καθώς και ο Χριστός από την αγάπη Του και μόνο προς εμάς μας ευσπλαχνίστηκε και για χάρη μας έγινε άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, αφού ανορθωθούμε από την πτώση της αμαρτίας με την δική Του βοήθεια και χάρη, και αφού ανεβούμε πνευματικά με τις αρετές, θα αποκτήσουμε το πολίτευμα ημών εν ουρανής, από όπου περιμένουμε την ελπίδα μας να λυτρωθούμε από την φθορά και να απολαύσουμε τα ουράνια και αιώνια αγαθά ως τέκνα του ουρανίου Πατρός.